Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια στρέβλωση. Η στρέβλωση είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το δημόσιο ως ένα πράγμα. Είναι άλλο πράγμα ο αστυνομικός, άλλο πράγμα ο πυροσβέστης, άλλο ο δικαστικός, άλλο ο δάσκαλος, άλλο ο γιατρός, άλλο ο νοσηλευτής και πάει λέγοντας. Το δημόσιο πρέπει να το αντιμετωπίζεις με βάση τις διάφορες κατηγορίες. Για παράδειγμα, δεν μπορεί η κυρία Χρυστοδουλόπουλου να λέει ότι είναι προστάτης των αστυνομικών, τους οποίους περνάει από ΕΔΕ κάθε φορά που κάνουν τη δουλειά τους, ούτε των πυροσβεστών που στέλνει στην Περαιά χωρίς εξοπλισμό, ούτε των δικαστών που εκβιάζει ο κύριος Πολάκης, ούτε των δασκάλων μετά από αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στην παιδεία, ούτε φυσικά των γιατρών, τους οποίους διοικούν άνθρωποι με τέσσερα πλαστά δικαιολογητικά. Ο διοικητής στο κρατικό νοικίας με τα τέσσερα πλαστά πτυχία, όχι δικαιολογητικά, πτυχία, διοικεί ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για την υγεία μας. Αυτούς τους ανθρώπους τους προστατεύει η κυρία Χρυστοδουλόπουλου. Μπορεί να είναι προστάτητα των υπολείπων. Λοιπόν, οι διοικητικοί δημόσιοι υπάλληλοι, τους οποίους έχει στο μυαλό το Μέσος Έλληνας ως αυτούς που είναι στα υπουργεία, στους οργανισμούς κλπ. Είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα περίπου 200.000. Λοιπόν, για αυτούς η Νέα Δημοκρατία θα φτιάξει προγράμματα μετεκπαίδευσης για να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι προς την υπηρεσία του πολίτη. Όλοι να υπηρετούμε τους εθνικούς στόχους της χώρας, την ενίσχυση ιδιωτικής οικονομίας, την απλοποίηση γραφειοκρατίας. Αφήνετε παράθυρο για απολύσεις. Απολύσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων απαγορεύονται από το Σύνταγμα να γίνουν. Δεν γίνεται να γίνουν. Δεν θα ανανεωθούν παράνομες συμβάσεις των συμβασιούχων, άρα θα φύγουν κάποιοι που έχουν ανανεώσει παράνομα τις συμβάσεις τους. Θα υπάρχει μια αναλογία σε αυτούς τους διοικητικούς 5%, δηλαδή κάθε 5 που θα συνταξιοδοτούνται θα προσλαμβάνεται ένας στην κατάλληλη δομή. Και από εκεί πέρα, εμάς μας ενδιαφέρει όχι να μειωθεί οπωσδήποτε το δημόσιο με την έννοια να τιμωρήσουμε ανθρώπους, αλλά να φτιάξουμε ένα δημόσιο το οποίο θα κάνει εύκολη τη ζωή μας. Κύριε Κωνσταντίνο, εύκολη τη ζωή μας.